Είμαστε σε συνήθως μαθητικοστή 8 μαθητές, συνήθως καινούργοι μαθητές, συμμετέχουν για πρώτη φορά σε σχολική γιορτή να αναλαμβάνουν όσους είχαν αναλάβει φοιτώντας στην πρώτη μάθηση που έδωσε. Γι' αυτό είναι για μας μεγάλη χαρά και αυτά τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν σημαντικούς ρόλους. Κάτι που δεν έχουν ευκαιρία προηγουμένως να το ζήσουν. Αλλά φαντάζομαι είναι χαρά και για τους γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους που μπορούν να συμμετάσχουν στην γιορτή, να πούνε ένα ποίημα, να αφηγηθούν κάτι γύρω από τη γιορτή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την προσευχή. Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Άγιος Θεός μας. Πάντε ημών, πρέπει να κάνεις αγγελίσεις στο όνομα σου, να θέλει την βασιλιά σου, την τιμή του δρύμα σου. Όσο να ζήσεις, να πληρήσουν, όσο εμείς να κοιτάξουν, όσο εμείς να θέσουμε, σκάσουν. Η πολιτεία θέσπισε στην κρατή της κάθε πολιτικής γωνιάς να γίνεται η γιορτή της σημαίας. Εμείς όμως σήμερα συνδέσαμε αυτή τη γιορτή με την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και με τη συγκέντρωση μας εδώ, γονιών και μαθητών. Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός, αφού την καινούργια χρονιά την αρχίζουμε με βοηθό τον Θεό και εθνικό οδηγό μας τη σημαία. Πώς όμως έγινε η σημαία μας και τι συμβόλησε? Από τα πανάρχια χρόνια οι πρόγονοι μας είχαν για σημαία τα σύμβολά τους, λογοπισμένα επάνω στις σπίτες τους. Σήμερα τους ήρωες τους σκεπάζουν με τη σημαία, κάτι που θυμίζει η Σπάρτη. Τότε η Σπαρτιά της μητέρα έλεγε στο γιο της, όταν αυτός ξεκινούσε για τη μάχη, ήταν η επικάς. Δηλαδή, η ασπίδα ήταν η σημαία, το σύμβολό του, η ίδια η τιμή και η δόξα της πατρίδας του. Σημαία έχουν αυγότερα και οι Βυζαντινοί. Τα λάβαρά τους είναι σύμβολα ερωτικά. Είναι σημάδια οργανωμένης κοινωνίας. Είναι δείγματα ελεύθερων λαών, ανεξάρτητων ανθρώπων. Έτσι, λαοί χωρίς λάβα, χωρίς σημαία, είναι σκλάβα, υποτελείς. Η ελληνική σημαία με το γαλανόλευκο χρώμα και το σταυρό στην κορυφή της ορίστηκε από την πρώτη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στην Επίδαυρο τον Ιανουάριο του 1822. Το γαλάζιο χρώμα συμβολίζει το γαλανό μας ουρανό και το άσπρο την αγρότητα της φυλής μας. Μιας φυλής που ποτέ δεν ξεκίνησε αγώνες επικρατικούς, δόλιους. Μιας φυλής που αγωνίστηκε, αγωνίζεται και θα αγωνίζεται και την ελευθερία, που δεν θέλει να στερήσει από κανένα λαό αυτό το αγαθό. Με τη σημερινή εθνική ορτή, η πολιτεία την παραδίδει σε εσάς. Την παραδίδει σε χέρια ελληνικά, αντάξια εκείνων που θυσιάστηκαν να την υπερασπίσουν. Την παραδίδει σε εσάς που είστε το παρόν και το μέλλον της φυλής μας. Αυτή η σημαία, που σήμερα εμείς την εμπιστευόμαστε σε εσάς, συμβολίζει την πατρίδα μας. Όπως το πιστεύω, συμβολίζει τη θρησκεία μας. Σήμερα, αγαπητά μας παιδιά, δίνεται ένα όρκο βαρύ. Όρκο στη σημαία. Όρκο στην πατρίδα μας. Όρκο πως θα μείνετε πιστοί στα ιερά ιδανικά του έθνους μας. Στον χριστιανισμό και στον ελληνισμό. Σήμερα, δίνετε και εσείς σαν μικροί στρατιώτες της πατρίδας μας τον όρκο των ιερών. Να κρατήσετε πάντα ψηλά τη σημαία μας. Όπως την κράτησαν οι παππούδες σας πρόσφατα πάνω στα απάντητα και ονισμένα βουνά της σπίτου. Κρατήστε σφιχτά στα χέρια σας, παιδιά μου, σαν φυλακτό αυτήν την ιερή σημαία. Μην αφήσετε ποτέ να βγάλω από την καρδιά σας αυτό το σύμβολο. Με οδηγό και πνευστή στη ζωή σας αυτή τη γαλανόλευκη σημαία, περπατήστε τα χνάρια των προγόνων σας. Μόνο τότε θα αισθάνεστε υπερηφάνεια για αυτούς που έπεσαν για αυτήν. Συνεχίζουμε με το μήνυμα του Υπουργού
μουσικής παιδείας μέχρι της χρημάτων. Πρέπει στους 40 μας θυμίζει για πάντα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που αψήφισαν κινδύνους, αγνώρισαν στρατηγικούς συσχετισμούς και ανηφόρησαν για το δικό τους μεγαλείο. Η ιστορία τους, η μάχη απέναντι σε δυνάμεις με επέλθερη ισχύ, οι κακοχίες που άνοιξαν, το θάρρος με το οποίο ύψωσαν το ανάστεμά τους, τους κατέστησαν σύμβολο όχι για την ιστορική μνήμη, αλλά και για ένα πιο αισιόδοξο παρόν και μέλλον. Η 28 Οκτωβρίου, μόλις τους συμβολισμούς της, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι τα οράματα μπορούν να γίνουν πράξεις, ότι η ψυχή και το στέθος μπορούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά. Το ελληνικό όχι ήταν τόσο υπερήφανο και τόσο ηχηρό που ευνηδίασε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι Έλληνες αντιστάθηκαν στο φασισμό και στο ναζισμό, ύψουσαν αναγόματα στις δυνάμεις του άξονα και άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Η περιγραφή του Οδυσσέα Ηλίτη είναι χαρακτηριστική. Η Αλβανία για τη σημαντική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου όμως ιστορία μια βαθιά τομή. Έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι είναι αγώνας, ομαδικός πλέον και όχι προσωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένος μέσα σε μια ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά και να μάχεσαι και εσύ για αυτά. Οι νέοι και οι νέοι μας, είστε η ελπίδα και η επένδυσή μας για το μέλλον. Καλέστε να χαράξετε με αυτοπεποίθηση και τόλμη τη δική σας πορεία, με όχημα την παιδεία και τη δύναμη της γνώσης. Σε αυτή σας την προσπάθεια, το παρελθόν μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή έμπνευσης. Το αύριο όμως θα διαμορφωθεί από τις δικές σας ιδέες και κυρίως τις δικές σας πράξεις. Αυτόν τον δύσκολο δρόμο μας έδειξαν οι πρόγονοί μας την 28 Οκτωβρίου 1940. Και η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να τον ακολουθήσουμε κι εμείς με προορισμό ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Χρόνια πολλά αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Συνεχίζουμε με την απονομή των βραβείων και των αριστείων, αλλά και των ειδικών βραβείων. Ναι, ελπίζουμε ότι θα πετύχει κατά την περσινή σχολική χρονιά. Όπως ακούει τον Μάρτο, είναι τα πάρει το βραβείο. Θεοδωρή Ευαγγελία. Ένας ειδικός έπινος που
αναφέρεται στην κυρία Σκαφική Ιδρου Φωτεινή. Η οποία διακρίθηκε παραλλαδικά στο Παντελείο Πρωτάθλημα Πολίτησης το 2014 και αναφέρεται στην δεύτερη θέση. Θα συνεχίσουμε με την αποτιμή του βραβείου του αριθμού του Λυκείου. Τζορτζόμινια Νίνο. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος. Ελληνικό, Θωμάς, για συγκινήσεις μου, Χριστοφορίδης, δεν πρόλαβα να το βγάλω. Είναι εύκολο, δεν την έχω. Από σε τώρα την έχεις με αυτό, δεν σε βάζω σε καλά. Ναι, το Χριστοφορίδης. Ηλεκτρονικά έτσι μπορεί να το βγάλω. Η Μουσένα Χρυσή. Πουλέλης Ιωάννης. Παπαδοπούλου Αναστασία. Σεϊκαρίδου Νικολέτα. Κυριώτη Βασιλική. Σαμαρά Κατερίνα. Καλαϊτζίδου Λάζαρος Θεού. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω κάτι. Συνηθίζεται από το Υπουργείο να παραβαίνουμε πάντα τους καλούς μαθητές και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας και για τους υπόλοιπους μαθητές να υπάρχουν πρότυπα μαθητών που προσπαθούν και θέλουμε εσείς κυρίως οι μαθητές να τους φτάσετε. Αλλά και εμείς έχουμε χαρά που οι μαθητές κοπιάζουν πολύ για να πάρουν ένα πολύ καλό βαθμό. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές στο σχολείο που κάνουν πάρα πολύ σημαντικά βήματα να διορθώσουν άλλα, μικρότερες επιτυχίες. Για αυτούς όμως μπορεί να είναι πιο σημαντικοί. Μαθητές που μπορούν να πασχίζουν να κάθουν για 5 λεπτά στην καρέκλα, μαθητές που πασχίζουν να λέξουν το θυμό τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά το Υπουργείο προβλέπει αυτή τη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης. Θα είναι όμως ένας στόχος των μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά να δείξουν μια σταθερότητα στο Υπουργείο Σπάρκε, παρόλο που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και αξίζει χειροκρότημα όλων. Καλούμε τους σταματελάκους το Γεράσιμο να έχουν παραλάβει αποκαλύπτει τα ιταλικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.
Από τότε αρχίζει μια σειρά εκφοβισμών της Ιταλίας προς την Ελλάδα. Με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό του ελληνικού αντιτοπικού ΕΛΗ στις 15 Αυγούστου 1940 στο λιμάνι της Τίνης. Οι εκφοβισμοί όμως της Ιταλίας δεν έχουν το αποτέλεσμα που είχε προεξοφλήσει ο Μουσολίνη. Τις πρωινές ώρες της 28 Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι επισκέφθηκε τον Ιωάννη Μεταξά στο σπίτι του, τον ξύπνησε και του επέδωσε το ιταλικό τελσί. Ο Μεταξάς απάντησε, λοιπόν, έχουμε πόλη. Το ιστορικό όχι είχε υποθεί. Ο ελληνικός λαός συμπαραστάθηκε την κυβέρνηση Μεταξά, γνωρίζοντας ότι νυν υπερπάντων ο αγώνας. Όταν το πρωί της 28 Οκτωβρίου έγινε γνωστό σε όλο τον ελεύθερο κόσμο ότι η Ελλάδα είχε απορρίψει με τόσο υπερήφανο τρόπο το ιταλικό τελεσίγραφο, ένας βαθύτατος σεβασμός για την μικρή αυτή χώρα κατέκτησε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Και ο σεβασμός μετατράπηκε σε θαυμασμό όταν οι πρώτες ελληνικές νίκες άρχισαν να γίνονται γνωστές. Ο ενθουσιασμός του στρατού και η ομόφωνη θέληση όλου του λαού για αντίσταση επιτρέπουν στους Έλληνες όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την επίθεση με επιτυχία, αλλά και να περάσουν στην αντεπίθεση. Η μάχη της Ελλάδας κράτησε 216 συνολικά ημέρες από την 28 Οκτωβρίου 1940 έως την 31 Μαΐου 1941, οπότε έληξε κάθε οργανισμένη αντίσταση και στην Κρήτη. Ο Ιταλικός πόλεμος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιόδους. Στην πρώτη, 28 Οκτωβρίου 13 Νοεμβρίου, οι ελληνικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν την επίθεση του Ιταλού εισβολέα, αμυνόμενη του πατρίου εδάφους. Κατά τη δεύτερη, 14 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου, ο ελληνικός στρατός εξαπολύει μεγάλη επίθεση κατά των Ιταλών, με αποτέλεσμα να διεισδύσει βαθιά στο έδαφος της Βορείου Ηπείρου και να καταλάβει μια σειρά από σημαντικές πόλεις, όπως η Μοσχόπολη, η Κοριτσά, το Αργυρόπαστρο και η Άγια Σαλάμινα. Στο τέλος του χρόνου, οι Ιταλοί βρίσκονται αποθυμένοι 60 χιλιόμετρα πέρα από τα αλβανικά σύνορα. Κατά την τρίτη περίοδο, 29 Δεκεμβρίου έως 5 Απριλίου 1941, οι Έλληνες συνεχίζουν την προέλασή τους βαθιά στο αλβανικό έδαφος και συντρίβουν τη σφοδρή εαρινή επίθεση των Ιταλών, την οποία παρακολουθούσε ο ίδιος ο Μουσολίνη. Σε διάστημα 6 μηνών, οι Ιταλοί υφίστανται βαριές ήττες. Η ελληνική αεροπορία, αδικημένη ως προς το υλικό, έκανε από την πρώτη στιγμή έντονη την παρουσία της στον αγώνα. Το πολεμικό ναυτικό, άξιο των παραδόσεων των Ελλήνων στη θάλασσα, ανέλαβε τριπλή αποστολή. Να προστατεύει τις μεταφορές μας, να προσβάλλει τις μεταφορές του εχθρού από την Ιταλία στην Αλβανία και να προστατεύει τις ακτές μας από τις εχθρικές επιθέσεις. Στις 6 Απριλίου 1941, η Γερμανία, συντρίβοντας ταυτόχρονα την Ιουγκοσλαβική αντίσταση, την πάτη την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός που υπερασπιζόταν τα μακεδονικά οχυρά στα ελληνοπουλγαρικά σύνορα περικυκλώνεται και μετά από ηρωική αντίσταση αναγκάζεται να υποκύψει. Μπροστά στην προέλευση των γερμανικών στρατιών, η κυβέρνηση και ο βασιλιάς εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ η στρατιωτική ηγεσία συνδικολογεί στις 24 Απριλίου. Η αντίσταση όμως στην Κρήτη κρατά ως τον Μάιο του 1941. Προκαλεί την καταστροφή εκλεκτών γερμανικών δυνάμεων και ο Χίτλερ αναγκάζεται να αναβάλει για το χρονικό διάστημα την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Από τη μία, ο βαρύς ρωσικός χειμώνας που δεν επέτρεψε τα γερμανικά στρατεύματα να καταλάβουν τη Σοβιετική Ένωση και από την άλλη, η συμμετοχή των Αμερικανών στο πλευρό των συμμάχων είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ήττα του γερμανο-ιταλικού άξονα. Η συμβολή στην συμμαχική νίκη της ελληνικής αντίστασης κατά της ιταλογερμανικής εισβολής αναγνωρίζεται γενικά. Οι ελληνικές επιτυχίες στην Αλβανία συνιστούν την πρώτη νίκη των συμμάχων τη στιγμή που ο άξονας φαινόταν πανίσχυρος. Ενθαρρύνουν τους άλλους διστακτικούς λαούς, καταστρέφουν τον πόλεμο του Μουσολίνη
και επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τη στάση του Αμερικανικού λαού. Τον αγώνα της Ελλάδας εναντίον του άξονα, πολλοί τον έκριναν εισάξιο με τα πολεμικά γερτρόπαια των αρχαίων Ελλήνων. Ο ελληνικός στρατός αποδείχθηκε αντάξιος των δολοφόνων. Η Ελλάδα βρέθηκε απότομα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Επιφανείς δημοσιογράφοι συναγωνίζονταν με δηλώσεις και άρθρα τους σε εκδηλώσεις θαυμασμού για τον αγώνα της Ελλάδας. Ένας εξ αυτών είπε ότι κανείς δεν τόλμησε να προείπει ότι οι Έλληνες που 500 χρόνια π.Χ. είχαν ρίξει στη θάλασσα τους παντοκράτορες Πέρσες θα επαναλάμβαναν κατά το 1940 αυτόν τον νέο κατόχο. Κι όμως στην πραγματικότητα οι Έλληνες κατέπληξαν τον κόσμο με έναν νέο αραθμό. Εμείς λοιπόν σήμερα είμαστε ελεύθεροι χάρη στον αγώνα και τις θυσίες των παππούδων μας. Βρισκόμαστε εδώ για να τους τιμήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Και τους υποσχόμαστε πως εάν κάποιοι στις μέρες μας αμφισβητήσουν την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας, το ίδιο χρέος και εμείς θα πράξουμε και θα βαθούμε αντάξει των προγόνων μας. Ζήτω το 28 Οκτωβρίου 1940. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω το έθνος. Ηρωές του 1940, ποίημα
Μητροειδέ να μας πάρουν, δεν θα αφήσουν. Thank you.
έκδοση ποίημα του μαθήτρια Ντόντου Παπαδόπουλου. Συνδέαμαστε τη ένδοξη που έρχεται μας τα μάτια. Η δόξα και σχολή σε σένα έχει πάρει. Στη μάχη θα είναι πρώτος και ήρωας εκείνο. Κανένας που με λάβα θα πάρει να πει. Στα βουνά της Αλβανίας, της Ελλάδος τα παιδιά πολεμούνε τον εχθρό μας όλα τα σπονιά καρδιά. Πολεμούνε σε λεπτάρια, ίσκη πλούνται τη γραμμή από τον κόμμα μας μην πάρει ο εχθρός μου εις πειραμή. Ποίημα από τη μαθήτρια Τσουτσόμια Νίνου.
28 Οκτωβρίου. Οι εχθροί όλοι τρομάζουν προς την τολμή τη δική μας. Οι σύμμαχοι θαυμάζουν την τρανή τη δύναμή μας. Μόνο όπλα τους κρατούσαν την Ανδρία την ελπίδα και με τούτα νίκησαν και έσωσαν τον τόπο. Ξεκινάμε με την χορωδία, με αυτές τις χορωδίες μας. Μέχρι με αυτές που είπαμε τα ποίηματα. Με τους βασικούς τελευταίες συναδέλφους, τον κύριο Τζιόνα Ιωάννα. Την κυρία Σκάνη Κριστέλα. Και ο ξένος του κόσμου, ο κύριος Γιαννόπουλος. Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν φαίνονται. Διαφανείς που με κάποιο τρόπο και αυτοί βοήθησαν από τα παρασκήνια για να ολοκληρωθεί αυτή η γιορτή. Ας ευχαριστήσουμε και αυτούς, όσοι συμβαίνουν και τους αγαπητούς. Ευχόμαστε να έχετε μια καλημέρα και χρόνια πολλά να μην είναι καλή μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.